Πάμε τώρα να επιστρέψουμε στο ζήτημα των δασικών χαρτών. Κοντά μου στο στούντιο ο Μάνος Δασκαλάκης, ο οποίος έχει ασχοληθεί και εκτενώς με το θέμα στην εκπομπή Ωραία Αιχμής. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα, Κατερίνα. Λοιπόν, και πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Κώστα Σκρέκα. Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο που μας διαθέτετε, κύριε Σκρέκα, για ένα πολύ πολύ σημαντικό ζήτημα. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συνομιλήσουμε και την πρόσκληση. Λοιπόν, με φόντο τις ενστάσεις και τις αντιδράσεις και αιχμή τους δασικούς χάρτες, θα βρεθείτε και την προσεχή Παρασκευή στην Κρήτη. Μόλις χθες δόθηκε οριζόντια εξάμηνη παράταση στη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων, προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος να διορθωθούν τα ασφάλματα, το Υπουργείο σε πρώτη φάση δείχνει να αφουγκράζεται τους προβληματισμούς. Και πάμε τώρα στο διατάφτα, λίγο στο πρακτικό σκέλος του όλου ζητήματος. Οι πολίτες, κύριε Σκρέκα, οι οποίοι έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, έχουν να φοβηθούν κάτι από την ανάρτηση των δασικών χαρτών? Και κομβικό υποερώτημα ίδιας υφής. Όταν δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, όταν δηλαδή οι εκτάσεις είναι δηλωμένες, αλλά δεν υπάρχουν συμβόλαια, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και πώς μπορούν να διασφαλιστούν οι ιδιοκτησίες των θυγωμένων? Να πάρω τα πράγματα στη θέση τους, γιατί πολύ σωστά είπατε, το θέμα της ανάρτησης των δασικών χαρτών είναι ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί το ελληνικό έθνος σχεδόν από την ίδρυση, από την νεότερη ιστορία του. Και επιτέλους πρέπει να βάλουμε ένα τέλος, δηλαδή να τακτοποιήσουμε τα πράγματα στη χώρα μας, να ολοκληρώσουμε τους δασικούς χάρτες, φυσικά με έναν δίκαιο και ένα σωστό τρόπο, και στη συνέχεια και το κλιματολόγιο, προϋπόθεση του οποίου είναι η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών. Και βέβαια η πραγματικότητα είναι ότι, και αντιλαμβάνω βέβαια τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες που αισθάνονται κάποιοι πολίτες, οι οποίοι βλέπουν εκτάσεις οι οποίες τις χρησιμοποιούν, τις καλλιεργούν, μπορεί να έχουν χτίσει πάνω σε αυτές, ξαφνικά να τις βλέπουν αυτές τις εκτάσεις να χαρακτηρίζονται ως δασικές μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Και γι' αυτό το λόγο, εχθές στο Μαξίμου, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έκανε μια ευρεία σύσκεψη, όπου εκεί μελετήσαμε, αναλύσαμε όλα τα προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει. Mm-hmm. Μετά από τις επικοινωνίες φυσικά που έχουμε με τους πολίτες και με τους θεσμικούς εκπροσώπους τους που έχουν μεταφέρει τα προβλήματα, και αποφασίσαμε κάποιες πολύ συγκεκριμένες δράσεις που θα δώσουν λύσεις σε όλους όσους αυτούς αισθάνονται ότι αυτή τη στιγμή πλήττονται. Για παράδειγμα, πρώτος ό,τι αφορά αυτούς οι οποίοι βλέπουν μία έκταση η οποία, ενώ έχουν μία απόφαση της διοίκησης από διανομή, εφόσον έχουν τίτλους που ανέρχονται πρώτης 20 ετίας, παρόλα αυτά βλέπουν ότι αυτή μπορεί να είναι δασικού χαρακτήρα. Θα δώσαμε το χρόνο να μπορέσουμε με οριζόντιο τρόπο, επαναλαμβάνω, με οριζόντιο τρόπο και με εσωτερικές διαδικασίες, δηλαδή οι υπηρεσίες της πολιτείας, της διοίκησης, να προχωρήσουν στη διόρθωση αυτών των προδήλων σφαλμάτων, χωρίς να υπάρχει κόστος στους πολίτες και χωρίς αυτοί να ταλαιπωρηθούν. Άρα, γι' αυτό δώσαμε μια παράταση 6 μηνών στην πολιτεία των αντιρρήσεων, όχι μόνο για να μπορέσουν να υποβάλουν αντιρρήσεις οι πολίτες, αλλά για να διορθωθεί πρώτα ο χάρτης εσωτερικά, επαναλαμβάνω, δίχως κόστος και δίχως ταλαιπωρία για τους πολίτες. Και στη συνέχεια, εφόσον δουν ότι ακόμα και μετά τις διορθώσεις δεν έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στο αγροτεμάχιο που καλύπτουν, τότε να μπορούν να προσφύγουν στις αντιρρήσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Κύριε Υπουργέ, πρωτού πάτε στο δεύτερο, θα θέλατε να μας κάνετε μια διευκρίνηση που είναι πολύ σημαντική. Μιλήσατε ότι ουσιαστικά θα τεθούν οι βάσεις για τη διόρθωση στους δασικούς χάρτες, σωστά? Πολύ σωστά. Άρα, αυτός που έχει μία αντίρρηση, αυτός που θέλει να εκφραστεί επί του δεδομένου, θα είναι το νέο προσχέδιο που θα δοθεί μετά το εξάμηνο που θα μεσολαβήσει ως παράταση, επί των νέων δηλαδή δασικών χαρτών? Οι δασικοί χάρτες ξεκινάνε να διορθωθούν αμέσως μετά τις δικές αποφάσεις και τις διοικητικές και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα λάβουμε για να λύσουμε μία σειρά από θέματα. Άρα θα ληφθούν υπόψη και όλες αυτές οι αδικίες που υπάρχουν σε κάποιες περιοχές της Κρήτης, στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης. Πολύ σωστά. Εμείς δώσαμε το χρόνο για να προλάβει η διοίκηση να διορθώσει τα ασφάλματα, να προχωρήσουμε στις απαραίτητες διοικητικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες, να λύσουμε θέματα που έχουν να κάνουν πρώτον και βασικών με το ιδιοκτησιακό. Να μην αισθάνεται ότι αδικείται ο πολίτης. Να μην κινδυνεύει να χάσει την περιουσία την οποία έχει παραλάβει, έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του, από τον παππού του, και σήμερα την καλλιεργεί ή την χρησιμοποιεί
για παράδειγμα, για να βόσκει τα ζώα του, για ζητείτε και μέσα από αυτό να επιβιώνει. Για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε, αναμορφώνοντας στους χάρτες, διοικητικές πράξεις, πράξεις διοίκησης που δεν έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, κύριε Υπουργέ, και με μία νομοθετική πράξη, γιατί ένα από τα θέματα που χαρακτηρίζουν ως λεπτή γραμμή εδώ οι πολίτες της Κρήτης, το εκφράζουν έντονα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, είναι ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα των δασικών χαρτών μέσα από μία νομοθετική ρύθμιση και όχι μέσα από μία υπουργική απόφαση. Είναι μία ρύθμιση που θα ξεκαθαρίζει όχι μόνο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά πρωτίστως θα αποσαφηνίζει τι είναι δάσος και τι δασική έκταση. Αυτό το σκέφτεστε? Υπάρχουν θέματα τα οποία λύνονται με υπουργικές αποφάσεις και προβλήματα τα οποία λύνονται με νομοθετικές πρωτοβουλίες. Άρα, για αυτά που χρειάζονται απλά υπουργικές αποφάσεις και τέτοια υπάρχουν, αυτές οι υπουργικές αποφάσεις θα εκδοθούν άμεσα και για να. Αλήθεια, δεν θέλω να προειδεάσω. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή που θα κατέβω στην Κρήτη, θα ανακοινώσω κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες. Επειδή, κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε σε οριζόντια λύση και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κομβικό, οριζόντια λύση είναι μια νομοθετική ρύθμιση που να επιλύει το πρόβλημα, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη και τις περιοχές που έχουν μια ιδιαιτερότητα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Κρήτη. Ένα παράδειγμα. Το Αιγαίο συνολικά και τον νησιωτικό χώρο. Έχουμε μεγάλες εκτάσεις που καλύπτονται από φρυγανώδη, από θαμνοειδή, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά, βλάστηση, η οποία δεν πρέπει να προσδίδει δασικό χαρακτήρα. Είναι ο ασπάλαθος στην Κρήτη, ας πούμε, που φαίνεται το τικαίει τους αγρότες εδώ, γιατί οι περισσότερες δασικές εκτάσεις στην Κρήτη χαρακτηρίζονται από τη συγκεκριμένη βλάστηση του ασπάλαθου. Προωθείται ρύθμιση όμως. Το θέμα, λοιπόν, σχετική του επ' αυτού. Το συγκεκριμένο θέμα του ασπάλαθου που πολύ σωστά παρατηρείται και εντοπίζεται, ήδη έχει εισαχθεί στο Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου για να αποφανθεί αν ή όχι προσδίδει δασικό χαρακτήρα σε μία έκταση. Αν αυτό λοιπόν λυθεί, τεράστιες εκτάσεις στην Κρήτη που σήμερα μπορεί να έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, δεν θα έχουν δασικό χαρακτήρα. Και θα δοθεί λύση, για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο κομμάτι αυτών που σήμερα βλέπουν τις εκτάσεις που χρησιμοποιούν για άλλη χρήση, για αγροτική χρήση, για παράδειγμα, να φαίνονται ότι είναι δασικές. Αυτό είναι πάντως πολύ σημαντικό που λέτε, κύριε Υπουργέ, αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό. Έχουμε το ιδιοκτησιακό, θέλω να το επαναλάβω. Υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Εμείς θα προχωρήσουμε σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα δίνουν λύσεις, γιατί αυτά τα προβλήματα οφείλω να πω ότι τα έχουμε κληρονομήσει. Δασικοί χάρτες δεν αναρτήθηκαν τώρα. Η ανάρτηση των δασικών χαρτών και οι μελέτες που δόθηκαν για να σχεδιαστούν αυτοί οι χάρτες δόθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση, από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς τα παραλάβαμε και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Γιατί, όπως ξέρετε, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της προηγούμενης κυβέρνησης έχουν καταπέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εμείς ερχόμαστε τώρα σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τις εξεσωμένες εκτάσεις, σε ό,τι αφορά τους δασιωμένους αγρούς, σε ό,τι αφορά φρυγανώδη βλάστηση που δεν έπρεπε να χαρακτηρίζει δασική μία έκταση. Όλα αυτά εμείς ερχόμαστε με οριζόντιες, όπως είπα, είτε διοικητικές είτε νομοθετικές πρωτοβουλίες, να τα διορθώσουμε, να αναμορφώσουμε τους δασικούς χάρτες και με αυτόν τον τρόπο να αισθανθεί ο πολίτης ότι ικανοποιείται το πυρδικαίου αίσθημά του και φυσικά να μπορεί να χρησιμοποιεί για τη χρήση που μέχρι τώρα είχε την περιουσία του. Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε ως κυβέρνηση, και το έχει αποδείξει ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, ότι ως βασική προτεραιότητα έχει τη στήριξη καταρχήν του πρωτεΐνου τομέα, των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Λέμε για πολλά πράγματα. Η πανδημία το απέδειξε. Ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας αν δεν στηρίξουμε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο και τον πρωτογενή τομέα. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε το τουριστικό προϊόν αυτής της χώρας αν εισάγουμε ντομάτες, αν εισάγουμε κτηνοτροφικά προϊόντα, αν εισάγουμε τα τρόφιμα. Και πετύχαμε τους 18 μήνες που είμαστε κυβέρνηση για πρώτη φορά να έχουμε πλεονασματικό ισοζύγιο, εμπορικό ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών στα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα. Αυτά πρέπει να τα πούμε. Κύριε Υπουργέ, επίτρεψέ μου λίγο λιγάκι, Μάνο, πριν πάμε παρακάτω, γιατί το αφήσαμε ως εκκρεμότητα, κύριε Σκρέκα. Θέλω λίγο να σας πάω, διότι το θέμα αυτό είναι πολυπαραγωγικό και αφορά, πέρα από τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες, όλους τους ιδιοκτήτες γης. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Στην περίπτωση λοιπόν που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, τι γίνεται? Καταρχήν, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει τη νομή, τη χρήση, να έχει στη διάθεσή του ένα αγροτεμάχιο και να μην έχει κανένα τίτλο ιδιοκτησίας. Ή το έχει κληρονομήσει ή το έχει αγοράσει. Υπάρχει όμως, ας πούμε, κύριε Υπουργέ, στη δεκαετία του 1910, που είχαμε πολλές ιστορικές κομβικές στιγμές της χώρας, πολλές φορές μετά από πολέμους,
από εμφυλίους, από καταστάσεις και ιδίως στην Κρήτη, ολοκαυτώματα. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει και η φράση λόγος τιμής. Δηλαδή, ένας πατέρας που έδινε στο παιδί του το αγρόκτημα. Δεν κληρονομήθηκαν αυτά και έχετε πάει πολύ πίσω, σε 1910. Εγώ σας επαναλαμβάνω ότι θα προχωρήσουμε σε εκείνες τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες, πατώντας πάντα στο Σύνταγμα φυσικά και υπακούοντας την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, που θα δώσουμε λύσεις σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κληρονομήσει ή που έχουν αγοράσει κάποια αγροτεμάκια ή κάποιες εκτάσεις που αυτή τη στιγμή μπορεί να φαίνονται ότι έχουν δραστικό χαρακτήρα, ενώ από σφάλμα. Πώς μπορεί να δοθεί, κύριε Υπουργέ, αυτή η λύση όσον αφορά στην υποθηκοφυλακία που έχουν καταστραφεί στην κατοχή, η Βιάνος, ας πούμε. Υπάρχουν τρόποι λοιπόν να δοθούν. Σας είπα με την αναγωγή στην 20ετία με ποιο τρόπο έχει περιέλθει στην κατοχή κάποιου πολίτη το ακίνητο το οποίο χρησιμοποιεί. Που υπάρχει τρόπος λοιπόν μέσα από νομοθετικές παρεμβάσεις αυτό να το επιλύσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σκρέκα, η καταβολή τώρα των αγροτικών επιδοτήσεων επηρεάζεται από την κύρωση των δασικών χαρτών? Όχι. Είμαι ξεκάθαρος. Οι ενισχύσεις, είτε αυτές είναι ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους, είτε είναι σε γεωργούς, δεν κινδυνεύουν όσο αυτή τη στιγμή είναι υπό ανάρτηση, να το πω έτσι, οι δασικοί χάρτες και δεν κινδυνεύουν φυσικά και μετά τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε για να ξεκαθαρίσουμε τον δασικό χαρακτήρα σε εκείνες τις εκτάσεις που σήμερα χρησιμοποιούνται για αγροτική χρήση και από λάθος, επαναλαμβάνω, από σφάλμα έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές. Κύριε Υπουργέ, η Κρήτη έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Θα αναφερθώ στις περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου. Ισχύει και στο Ηράκλειο το Λασίτη σε μεγάλο ποσοστό, αλλά με βάση τους σημερινούς δασικούς χάρτες. Ένα ποσοστό 70 με 80% στο Ρέθυμνο και στα Χανιά αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα, όπως ένα λίγο μικρότερο ποσοστό, περίπου στο 60% στο Ηράκλειο και το Λασίθι. Και επειδή έχετε βάλει αυτό το χρονικό περιθώριο των 6 μηνών, που κατά τη γνώμη μου είναι μια σημαντική κίνηση αυτή η παράταση. 6 μήνες μετά την λήξη, που η λήξη των αντιρρήσεων ήταν σε 100 μέρες περίπου. Επειδή... Άρα μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα. Μεγαλύτερο των 6 μηνών. Πάνω από 6 μήνες. Αυτό όμως αρκεί, γιατί είναι μια επίπονη διαδικασία, μια χρονοβόρα διαδικασία, μια διαδικασία που είναι συνυφασμένη με τη γραφειοκρατία. Η Κρήτη έχει σοβαρό πρόβλημα με έλλειψη προσωπικού όσον αφορά δασολόγους. Γνωρίζω τις 800 προσλήψεις για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Όμως εδώ οι αγρότες λένε ότι αυτή η διαδικασία απαιτεί χρόνο. Απαιτεί πολλά έγγραφα, απαιτεί προσωπικές και οικογενειακές έρευνες των πολιτών για να προσπαθήσουν να αποδείξουν και βεβαίως κόστος. Όλο αυτό πώς μπορεί να διαχειριστεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και μετά από πόσο καιρό θα μπορούμε να πούμε ότι καθαρίσαμε με το πρόβλημα των δασικών χαρτών? Εμείς δεν πρόκειται να παραδώσουμε χάρτες, κύριε Παπαδάκη, Δασκαλάκη. Στους πολίτες, κύριε Δασκαλάκη, χίλια συγγνώμη, και στην κοινωνία που δεν θα είναι διορθωμένη. Όσο χρειαστεί. Όσο χρόνο χρειαστεί, θα τον αξιοποιήσουμε για να λύσουμε τα προβλήματα και αφού διορθώσουμε τα σφάλματα, μετά θα έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να καταθέσει μία αντίρρηση αν διαφωνεί με αυτό το οποίο τελικά φαίνεται στο χάρτη. Και γι' αυτό το λόγο προχωρήσαμε και σε μείωση κατά 50% του τέλους των αντιρρήσεων, το οποίο το κληρονομήσαμε την προηγούμενη διοίκηση. Θέλω να σας πω ότι για την μισή Ελλάδα οι δασικοί χάρτες είχαν αναρτηθεί πριν το 2019, πριν αναλάβει αυτή η κυβέρνηση. Οι μελέτες οι οποίες ολοκληρώθηκαν είχαν ανατεθεί και είχαν προγραμματιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς αυτά λοιπόν ήρθαμε να τα παραλάβουμε και ήρθαμε να τα διορθώσουμε. Παραλάβαμε 174.000 αντιρρήσεις. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και είχαν ελεγχθεί, είχαν αξιολογηθεί μόνο 25.000 αντιρρήσεις. Θέλανε 15 χρόνια. Αν συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό, χρειάζονταν 15 χρόνια για τη μισή Ελλάδα να συνεδριάζουν οι επιτροπές αντιρρήσεων για να δώσουν λύσεις στους πολίτες. Αυτά είναι πράγματα που τα παραλάβαμε, πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος. Εγώ καταλαβαίνω και πραγματικά κατανοώ απόλυτα την αγωνία και τον προβληματισμό των πολιτών, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των γεωργών, των επαγγελματιών. Ακολουθεί βεβαίως, κύριε Υπουργέ, και η διαδικασία του κτηματολογίου, που είναι επίσης πολύ μεγάλη μετά τη διόρθωση στους βασικούς χάρτες. Γι' αυτό πρέπει να ολοκληρώσουμε γρήγορα και σωστά, χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα και χωρίς να ταλαιπωρεί το πολίτης. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τους δασικούς χάρτες με σωστό τρόπο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο κτηματολόγιο. Θέλω να σας πω το εξής. Δεν πρόκειται να αφήσουμε
όλους αυτούς οι οποίοι πραγματικά αισθάνονται ίσως αυτή τη στιγμή σε εισαγωγικά αδικημένοι, να τους αφήσουμε έτσι. Θα διορθώσουμε και στο τέλος να είσαστε σίγουροι ότι μέσα από την συνεννόηση και μέσα από τις, φυσικά μέσα από τις παρεμβάσεις που εμείς θα αναλάβουμε, τα πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ενοχλούν δεν θα υπάρχουν την επόμενη μέρα. Οι πράξεις που θα κατατεθούν όσον αφορά το ιδιοκτησιακό, αυτές δηλαδή που θα πάρουν μια νομική οδό, κύριε Υπουργέ, πώς θα εκδικαστούν? Γιατί εμείς μπορεί, ας πούμε, να έχουμε χιλιάδες πράξεις από αγρότες, από πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν με ακούτε όμως αυτό που σας λέω. Εμείς δεν θέλουμε να στείλουμε τους πολίτες στα δικαστήρια. Δεν θέλουμε να τους στείλουμε και να προχωρήσουν σε χιλιάδες αγωγές. Εμείς αυτά θα τα λύσουμε με έναν τρόπο, πάντα με βάση το Σύνταγμα και πάντα ακολουθώντας την ημολογία του ΣΤΕ, που υπάρχει τρόπος για να λύσουμε αυτό το οποίο είναι προφανές για τον πολίτη που στην Κρήτη σήμερα καλλιεργεί το κτήμα του ή κατέχει το κτήμα του για δεκαετίες και ξαφνικά βλέπει έναν χάρτη ή βλέπει ότι αυτό μπορεί, προβληματίζει ότι αυτό μπορεί να κερδίσει. Εγώ κατανοώ απόλυτα αυτό που λέτε και σας ακούμε πολύ μεγάλη προσοχή, κύριε Υπουργέ. Δίνετε ξεκάθαρες απαντήσεις. Η ερώτηση τελευταία μου, για να κάνω μία διευκρίνηση για να μην υπάρξει παρεξήγηση, είναι σε αυτούς που και μετά την διόρθωση μπορεί να έχουν τη δική τους αντίρρηση και να θέλουν να κινηθούν νομικά. Αυτοί λοιπόν, όχι πριν κινηθούν νομικά, εμείς δεν θέλουμε να στείλουμε σαν δικασία τους ανθρώπους. Πριν υπάρχουν οι επιτροπές αντιρρήσεων, όπου εκεί, όπως ξέρετε, συμμετέχει ένα μέλος από τη διοίκηση, ένας δασολόγος, και τα υπόλοιπα μέλη είναι πολιτικοί μηχανικοί, είναι δικηγόροι από τον ιδιωτικό τομέα, από την κοινωνία, οι οποίοι θα εξετάζουν το αίτημα και θα αποφασίζουν με δίκαιο τρόπο αν πραγματικά έχει δίκιο ή όχι αυτός ο οποίος καταφεύγει στην επιτροπή αντιρρήσεων. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ δίκαιο μέτρο. Δεν είναι μόνο άνθρωποι της διοίκησης που συμμετέχουν σε επιτροπές αντιρρήσεων. Είναι και άνθρωποι από την κοινωνία. Είναι δικηγόροι από την κοινωνία. Είναι μηχανικοί από την κοινωνία. Κύριε Σκρέκα, εγώ πάντως αυτό που αντιλαμβάνομαι από τα λεγόμενά σας είναι ότι έχετε αφουγκραστεί την κοινωνία και έχετε λάβει το μήνυμα σε ό,τι αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τον κόσμο που διαμαρτύρεται, τα προβλήματα που επικοινωνεί. Εξού και η κάθοδός σας για ένα τρίμερο, επικοδομητικό φαντάζομαι, με διαζώσεις, συνομιλίες και επαφές. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες των οποίων οι ιδιοκτησίες έχουν χαρακτηριστεί δασικές? Να περιμένουν μέχρι να διορθωθούν οι χάρτες αυτή τη στιγμή. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Μία πολύ ξεκάθαρη, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Μία πολύ ξεκάθαρη ερώτηση που φαντάζομαι, αν σας συναντούσε ένας πολίτης στον δρόμο, σας την έκανε. Μέσα από την διόρθωση, με το νέο σχέδιο που θα παρουσιαστεί και όλη αυτή η διαδικασία που θα ακολουθήσει, υπάρχουν πολίτες στην χώρα, υπάρχουν πολίτες στην Κρήτη που μπορεί να χάσουν ένα μέρος της περιουσίας τους? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, εφόσον φυσικά αυτό το οποίο έχουν το έχουν με νόμιμο τρόπο, έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτό πλέον. Πρέπει να σας πω κάτι. Οι δασικοί χάρτες δεν επεμβαίνουν στο διοκτησιακό καθεστώς. Αυτό δεν πρέπει να υπάρχει μια παρανοήση, γιατί πολλές φορές αυτό παρανοείται και ίσως αναπαράγεται και από ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν ίσως και να παρουσιάσουν την πραγματική εικόνα. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή, οι πολίτες στην Κρήτη, δεν πρέπει να φοβούνται κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, κύριε Υπουργέ, που με τους σημερινούς δασικούς χάρτες υπάρχουν πολίτες, γνωρίζω πολίτες σε Ρέθυμνο, Χανιάλα και εδώ στο Ηράκλειο, όπως και στο Λασίθι, που χάνουν από 50 έως 60% και πολλές φορές 70% της περιουσίας τους. Εξού και το γεγονός ότι αυτή την ώρα που μιλάμε είναι τα δασαρχεία της Κρήτης υποκατάληψη, αποκεντρωμένη διοίκηση και είναι οι αγρότες. Σε αυτήν τη χρονική στιγμή της πανδημίας, που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι και μια δύσκολη περίοδος, είναι στο δρόμο. Καταρχήν, εγώ μιλάω με τους αγρότες και με τον επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής, με τον Πρίαμο τον Ιερονυμάκη, μιλάω κάθε μέρα, μιλάω δύο φορές την ημέρα, γιατί μαζεύω τις ενστάσεις, τους προβληματισμούς που έχουν. Εγώ κατανοώ απόλυτα και θα έλεγα ότι πολύ σωστά ίσως δείχνουν τον προβληματισμό οι αγρότες με ειρηνικές και δημοκρατικές, να το πω έτσι, κινητοποιήσεις, για να δείξουν τον προβληματισμό τους. Γι' αυτό και εμείς ερχόμαστε, ανταποκρινόμαστε σε αυτό. Βέβαια, θα το κάναμε ούτως ή άλλως. Δεν θα χρειάζονται βέβαια και αυτές τις κινητοποιήσεις, αλλά εγώ τις κατανοώ απόλυτα, γι' αυτό και κατεβαίνω κάτω. Είναι πολύ ωραίο η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, να ακούει τη φωνή του λαού, και αυτή τη στιγμή πραγματικά θα τολμήσω να πω ότι σας τιμά αυτή η πρόταση, ότι ακούσατε και αντιλαμβάνεστε τους αγώνες των πολιτών της Κρήτης, εξού και κατεβαίνετε στο νησί. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι να βρεθούν και οι λύσεις. Εγώ σας λέω, για να
μην μπερδεύουμε και τον κόσμο μας ακούει. Επειδή μιλάω με τους καλούς φίλους, τους συναδέλφους από τη Νέα Δημοκρατία και από τα υπόλοιπα κόμματα, καθημερινά μιλάω με τους αγρότες και τους κοινοτρόφους, μιλάω με πολίτες και άλλους κλάδους της κοινωνίας και της οικονομίας, που ανήκουν σε άλλους κλάδους της κοινωνίας και της οικονομίας, οι οποίοι και αυτοί βλέπουν ίσως κάποιες εκτάσεις να έχουν χαρακτήρα δασικό, ενώ δεν πρέπει. Τους λέω το εξής. Πρώτον, θα διορθωθούν οι χάρτες. Τα σχόλια που υπάρχουν. Έχω συγκεκριμένες περιπτώσεις που δυστυχώς σε μελέτες που έχουν γίνει, ενώ υπήρχε συγκεκριμένη κατεύθυνση από το Υπουργείο και από την κεντρική διοίκηση, οι φρυγανώδεις εκτάσεις να μην προσδίδουν δασικό χαρακτήρα, γιατί υπάρχει υπουργική απόφαση γι' αυτό. Εν τούτης, αναρτήθηκαν χάρτες σε νησιά του Αιγαίου, ακόμα και στην Κρήτη, που αυτού του είδους η βλάστηση την έχουν χαρακτηρίσει δασική. Δηλαδή, έχουμε συγκεκριμένα, αυτά που σας λέω, δεν σας τα λέω με την έννοια ότι έχουμε ακούσει κάτι ή έχουμε μιλήσει με αγρότες. Τα έχουμε εντοπίσει τα σφάλματα και γι' αυτό ξέρουμε ότι θα τα διορθώσουμε. Και όσο χρειαστεί να τα διορθώσουμε, χωρίς να ταλαιπωρεί το πολίτης, χωρίς να πληρώσει τίποτα, εμείς όλο αυτό το χρόνο θα τον δώσουμε για να διορθωθούν οι χάρτες και στη συνέχεια θα δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να καταφύγουν με μια αίτηση στις επιτροπές των τηρήσεων. Λοιπόν, κύριε Σκρέκα, ήσασταν σαφέστατος. Επιτρέψτε μου μόνο πριν σας αποδεσμεύσουμε ένα επιπλέον ερώτημα πέρα από την ατζέντα των δασικών χαρτών, διότι είναι στα σκαριά ένα πολύ μεγάλο διακρατικό έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, της χώρας μας δηλαδή, με την Αίγυπτο. Και έχετε λάβει σχετικές πρωτοβουλίες προσφάτως. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω πώς σχετίζεται με την Κρήτη όλο αυτό και λόγω γεωγραφίας προφανώς θα έλεγε κάποιος. Θα είναι και σε αυτό το project βασικός κόμβος, όπως αντιστοίχως με το άλλο διακρατικό project Ισραήλ-Ελλάδα-Κύπρου? Εμείς προχωρούμε, όπως ξέρετε, σε μια κοσμογονία σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κλάδο στη χώρα μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει πολύ γρηγορότερα από ό,τι άλλες ευρωπαϊκές χώρες να τερματίσουμε τη χρήση του λιγνίτη, ο οποίος ρυπαίνει το περιβάλλον για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Από την άλλη, λοιπόν, θέλουμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα ενεργειακό κόμβο, σε ένα ενεργειακό hub, όπως λέμε, σε ένα ενεργειακό σταυροδρόμι. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να δημιουργήσουμε και να επενδύσουμε σε διασυνδέσεις, είτε αυτές είναι ηλεκτρικές, είτε είναι διασυνδέσεις μεταφοράς φυσικού αερίου, και με αυτόν τον τρόπο να αναβαθμίσουμε το γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας, αλλά από την άλλη, να δημιουργήσουμε ανταγωνισμό. Γιατί όσο πιο πολύ είναι η προσφορά ενέργειας, είτε αυτή είναι ηλεκτρική ενέργεια, είτε αυτό είναι φυσικό αέριο, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα φέρει μείωση στις τιμές. Ο ανταγωνισμός πάντα ωθεί τις τιμές προς τα κάτω. Πιέζει τις τιμές, καλύτερα, προς τα κάτω. Η Κρήτη παίζει σημαντικό ρόλο. Είτε μέσα από το καλώδιο Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης, είτε από το νέο καλώδιο το οποίο συζήτησα εγώ προσωπικά με τον αρμόδιο, με τον αντίστοιχο Υπουργό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Αιγύπτου, την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Κρήτης, δηλαδή Ελλάδος. Με αυτόν τον τρόπο η Κρήτη αναβαθμίζεται και στις δύο περιπτώσεις. Εμείς θέλουμε να επενδύσουμε, θα μελετήσουμε φυσικά τη βιωσιμότητα, την οικονομική βιωσιμότητα και την ωφελημότητα αυτών των έργων, και εφόσον τελικά μελετηθούν και αποδειχθεί ότι είναι βιώσιμα οικονομικά έργα, που εμείς πιστεύουμε ότι είναι, τότε πράγματι θα κατασκευαστούν και έτσι αναβαθμίζεται ακόμα περισσότερο το περιβάλλον και η θέση της Κρήτης και ο ρόλος της Κρήτης στην νοτιοατολική περιοχή. Κύριε Σκρέκα, σας ευχαριστώ ξανά και πάλι για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να ευχαριστήσω θερμά και τον συνάδελφο Μάνο Δασκαλάκη για τη συμμετοχή και την πολύτιμη συμβολή του στη συζήτηση.